Να ξεκινήσουμε με πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση ξεκίνησε. Ποιος θα μας βοηθήσει να μπούμε στο κλίμα? Ο κύριος Σταύρος Κουμουλάς, όπως συνηθίζει άλλωστε, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων. Κύριε Κουμουλά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, η διάθεση του πετρελαίου ξεκίνησε, σωστά? Σωστά ξεκίνησε από την Παρασκευή την προηγούμενη. Η ζήτηση τώρα σε τι επίπεδα κινείται, βρίσκεται? Η ζήτηση βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αφενός μεν ο καιρός δεν είναι ακόμα κρύος ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο, να ζητήσουν. Αφετέρου βέβαια η πολύ ακριβή τιμή που έχει ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ κρατώ και μέσα από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα στις τάξεις των επιχειρηματιών, των ιδιοκτητών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Υπάρχει διάθεση και θέλω να σας ρωτήσω, οι τιμές βέβαια είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης και πτώσης των τιμών? Στον άμεσο ορίζοντα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, δηλαδή, οι προβλέψεις δεν είναι για να πτωτικές τάσεις, είναι για ανωδικές τάσεις. Δηλαδή και τον επόμενο μήνα δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι δραστικά προς τα κάτω. Ναι. Και οπότε νομίζω ότι θα κοιμανθούν λίγο ακόμα ψηλότερα. Λίγο ψηλότερα το επόμενο διάστημα. Οπότε αναγκαστικά, αναπόφευκτα, το βλέμμα στρέφεται, κύριε Κουμουλά, στο επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως καθυστερεί. Δηλαδή, από όσο γνωρίζουμε, μετά τις 10 του Νοέμβρη θα ξεκινήσει η πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις. Όπερ σημαίνει ότι θα καθυστερήσει ακόμα ένα 20ήμερο, τέλη του Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη, για να αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα χρήματα στους δικαιούχους. Αφενός μεν, αφετέρου το ποσό αυτό πόσο θα είναι με την τιμή αυτή τη στιγμή, πάλι δεν θα καλύπτεται ο καταναλωτής. Γενικότερα είναι λίγο θολά τα πράγματα όσον αφορά την τιμή. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο κομμάτι των μικρών ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης. Διαχρονικά έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές. Είστε ένας έμπειρος επιχειρηματίας της αγοράς, ωστόσο δεν κλείνετε την πόρτα σε ανθρώπους που λόγω και οικονομικών προβλημάτων θέλουν να προμηθευτούν μικρές ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. Ποτέ δεν το κάναμε και ποτέ δεν θα το κάνουμε, και πόσο δε μάλλον τώρα που η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους καταναλωτές, να κλείνουμε την πόρτα σε μικρές ποσότητες, διότι αυτοί οι ίδιοι ήταν που άλλες εποχές ήταν πολύ καλύτεροι, ας το πούμε, πελάτες στο πετρέλαιο θέρμανσης για τους πρατηριούχους. Οπότε δεχόμαστε και με μεγάλη χαρά, μάλιστα, τουλάχιστον μιλάω για τα δικά μου τα πρατήρια, τις ποσότητες και τα χρήματα που μας παραγγέλνουν για να παραδώσουμε το πετρέλαιο. Να μας πείτε χαρακτηριστικές τιμές. Θεωρώ και κοινωνικά, ναι. Κοινωνικά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Υπάρχει αυτή η ευαισθησία στην Κρήτη, κύριε Κουμουλά, βέβαια, και το γνωρίζουμε βέβαια. Να μας φέρετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή, αλλά και στα καύσιμα και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Πού κινούμαστε αυτή τη στιγμή? Κινούμαστε μεταξύ 150 και 300 ευρώ ή αλλιώς 150 λίτρα, 200 λίτρα. Αυτές είναι κατά 50-60% αυτές είναι οι παραγγελίες που δεχόμαστε, και σε ποσότητα και σε χρήματα. Στη βενζίνη είμαστε στο 20, 15, να βγάλουμε τις επόμενες δύο μέρες, κάπως έτσι. Μάλιστα. Διατηρεί την πρωτιά, ωστόσο, να ξαναπάω πάλι στο πετρέλαιο θέρμανσης, διατηρεί την πρωτιά το πετρέλαιο θέρμανσης στη λίστα με άλλα είδη θέρμανσης και με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης? Δηλαδή, περισσότεροι... Βέβαια, και από πέρυσι αυτό προέκυψε, κύριε Κουμουλά. Ξέρετε, πριν από χρόνια μιλούσαμε για τη στροφή των καταναλωτών στις ξυλόσομπες, ωστόσο, δεν ξέρω, έχει μείνει λίγο στην άκρη αυτή η τάση. Ο περσινός χειμώνας και ο προπέρσινος χειμώνας βοήθησαν με την τιμή να ξαναμπεί το πετρέλαιο της θέρμανσης στα σπίτια σαν τρόπος να ζεσταίνονται.
Και φέτος θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσουμε την πρωτιά σε σχέση με τα ξύλα, με τις ξυλόσομπες όπως είπατε, με το πέλετ και με όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Η θέρμανση καταρχήν είναι πάρα πολύ καλύτερη και σαν ποιότητα και σαν ταχύτητα για να ζεστάνει ένα σπίτι πολύ πιο γρήγορα και από τα ξύλα και από το πέλετ και από τον πυρήνα ακόμη. Αν βοηθήσει και λίγο η τιμή. Αν βοηθήσει και λίγο η τιμή, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Κύριε Κουμουλά, το μήνυμά σας στους καταναλωτές σε μια δύσκολη συγκυρία. Ξέρετε, διανύουμε μια περίοδο επιδημιολογικής κρίσης, παραμένει η πανδημία, παραμένουν τα οικονομικά προβλήματα στις τάξεις πολλών οικοκυριών. Έχουμε και τους σεισμόπληκτους στην περιοχή του Αργαλοχωρίου, εκεί Δήμος Μηνώ Απεδιάδος, στην Σιτία. Έχουμε και κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν και βασανίζουν συνανθρώπους μας. Το μήνυμα δεν λείπει ποιο και είναι. Τίποτα, όλα τα έχουμε. Όλα τα έχουμε, βέβαια, βέβαια. Το μήνυμά σας ποιο είναι? Το μήνυμά μας είναι να έχουν εμπιστοσύνη, να κάνουν υπομονή. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα κάτι θα γίνει από την κυβέρνηση, είτε να πρημοδοτήσουν την τιμή ακόμη, την αύξηση, μπορεί να το κάνουν αυτό. Ξέρετε, τα καύσιμα είναι ένα προϊόν το οποίο εκτελονίζεται την ίδια μέρα και έτσι οι εταιρείες για να το διαθέσουν πρέπει να το πληρώσουν αμέσως. Οπότε θα μπορούσε η κυβέρνηση να πρημοδοτήσει εντός αγωγικών τα 20-30 λεπτά αυτά που έχουν αυξήσει και τη θέρμανση και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο και όλα αυτά και το υγραέριο ακόμη που κάποτε το είχαμε στα 60, 70, 80 λεπτά, τώρα έχει ανέβει και αυτό πάνω από το 1 ευρώ. Το υγραέριο που θεωρείται το πιο φθηνό καύσιμο. Το μήνυμά μας είναι να έχουν υπομονή, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έρθουν καλύτερες μέρες όσο αφορά και την ποιότητα της ζωής μας, αλλά όσο αφορά και στο δικό μας τον κλάδο, να γίνει μια εκτόνωση της τιμής και να αρχίσουμε να βλέπουμε πτωτικές τάσεις. Διάθεση υπάρχει, θετικό κλίμα υπάρχει στις τάξεις των επιχειρηματιών. Το θέμα είναι αυτό το θετικό σίγουρα. Κλίμα και αυτό το χαμόγελο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Κουμουλά, να μεταφερθεί και στους πολίτες και στους συνανθρώπους μας, παρά τις δυσκολίες. Ας ελπίσουμε η τιμή να πέσει το επόμενο διάστημα. Ας ελπίσουμε. Το καταλαβαίνουν και το ασπάζονται, το συμμερίζονται. Και έχουμε μάθει πλέον να κάνουμε υπομονή. Οπότε ναι, θα κάνουμε και αυτή τη φορά υπομονή και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμουλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, λοιπόν.